η απουσία υπουργών και του ίδιου του Πρωθυπουργού αποτελεί υποτίμηση της ίδιας της διαδικασίας κοινοβουλευτικής. Θα πιάσει το. Με συγχωρείτε, για τον κύριο Πρωθυπουργό δεν είπα αυτό. Για τον κύριο Πρωθυπουργό είπα ότι αποτελεί τιμή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Εγώ σας προτείνω τότε να ανοίξει μια συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων. Πολύ ωραία. Αν πρέπει να καταργηθεί ή όχι η ώρα του Πρωθυπουργού. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει ώρα του Πρωθυπουργού χωρίς τον Πρωθυπουργό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να μας εξηγήσετε γιατί όμως. Απλώς, όπως σας είπα, ότι ο κανονισμός προβλέπει την παρουσία υπουργού αντί του Πρωθυπουργού. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε Στουρνάρα, έρχομαι στο θέμα της ερώτησης. Ελπίζοντας την ανοχή του Προεδρείου, διότι, όπως είπα και πιο πριν, δεν έχουμε την τιμή πολλές φορές να βρισκόμαστε σε αυτά τα έδρανα και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αν διατηρείτε την ίδια αισιοδοξία που κατά καιρούς εμφανίζεστε να έχετε για τα οικονομικά της χώρας μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα διατηρείτε την ίδια αισιοδοξία που διατηρούσατε παλαιότερα, τον πρώτο καιρό του Μνημονίου και ως Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, όταν διαρκώς κάνατε προβλέψεις ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι χρόνος ανάπτυξης. Αλλά δυστυχώς, πολλοί επόμενοι χρόνοι, καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς προσαρμογής μέσα στο Μνημόνιο, ήταν και είναι και θα είναι και οι επόμενοι δυστυχώς χρόνοι ύφεσης. Σας θυμίζω ότι το 2010 στις εκθέσεις του ΙΟΒΕ προβλέπατε για την επόμενη πενταετία ανάπτυξη 13% περίπου. Και όπως θα έχετε προβλέψει, θα έχετε προσέξει μάλλον, αυτές οι προβλέψεις δεν έχουν επαληθευτεί. Και όχι μόνο δεν έχουν επαληθευτεί, αλλά βρισκόμαστε σε ένα καταστροφικό φαύλο κύκλο. Σε ένα κοινωνικό κράχ. Σε μια κοινωνική κόλαση στην Ελλάδα, διότι, ξέρετε, ορισμένες φορές οι τεχνοκράτες επιλέγετε να συζητάτε για νούμερα και για μεγέθη, αλλά κάποια μεγέθη δεν είναι απλά στατιστικές. Όταν σε αυτή τη χώρα έχουμε φτάσει να έχουμε επίσημη ανεργία 27% και όταν σε αυτή τη χώρα βρισκόμαστε σε διαρκή μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που πλησιάζει τις 25 μονάδες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι μεγέθη κοινωνικής διάλυσης που έχουν υποστεί χώρες μονάχα σε περίοδο πολέμου. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι αυτή η συζήτηση που άνοιξε για το λάθος του πολλαπλασιαστή είναι μια συζήτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως ήταν ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για την ελληνική κυβέρνηση. Τον περασμένο Οκτώβριο οι αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πρωτομίλησαν για λάθος. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, υπάρχει συνειδητή πολιτική επιλογή. Είναι μια συνταγή αποτυχημένη που εφαρμόζεται από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σε άλλες χώρες χρόνια τώρα και υιοθετήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, δεν είναι πολλές οι φορές που οι αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μιλούν για λάθος. Και αυτό, κατά τη δική μας εκτίμηση, ήταν ένα σήμα. Ένα σήμα μιας πρόβλεψης, μιας αποδοχής, μιας παραδοχής ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει. Προεξόφλησαν με αυτή την τοποθέτηση την αποτυχία του προγράμματος. Για δικούς τους λόγους, αλλά αυτό θα έπρεπε από τη δική μας πλευρά να αξιοποιηθεί, κύριε Υπουργέ. Ήταν μια σημαντική, μια μοναδική ευκαιρία για να κάνετε πράξη τις ψεύτικες προεκλογικές δεσμεύσεις περί επαναδιαπραγμάτευσης. Δεν το κάνατε. Σας θυμίζω ότι δεν ευνηδιαστήκατε από την παραδοχή του λάθος. Εδώ έχω την έκθεση του Υπουργείου, Οικονομικών, Ιούλιος 2011, δεν ήσασταν εσείς, αλλά προφανώς τη γνωρίζετε, έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας μας, που όχι μόνο προβλέπει, αλλά επισημαίνει ότι ο πολλαπλασιαστής όχι μόνο θα είναι 0,5, αλλά και πάνω από 2 αυτή η έκθεση. Άρα ήταν γνωστό στην ελληνική κυβέρνηση ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται έχει λάθος πολλαπλασιαστή, υπολογίζει λάθος την ύφεση. Εσείς λοιπόν, κύριε Υπουργέ, από τον Οκτώβριο που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και η κυβέρνηση προφανώς και ο κύριος Πρωθυπουργός που δεν έρχεται στη Βουλή, δεν ανοίξατε καθόλου αυτή τη συζήτηση. Σαν να μην ακούσατε τι συνέβη. Και όχι μόνο δεν διεκδικήσατε κάτι διαφορετικό, στην αρχή εισηγεία σειρμάτου και όταν μετά από την πίεση και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλης της κοινωνίας κάποια στιγμή πήγατε
στο Eurogroup να θέσετε το θέμα, το θέσατε λίγο ως πολύ, επιτρέψτε μου αυτή την εκτίμηση, όπως έθετε στο ανέκδοτο με τον λαγό και το λιοντάρι, ο λαγός καμιά φορά αστεία απέναντι στο λιοντάρι. Λέμε καμιά φορά και καμιά αστειότητα για να περνάει η ώρα. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι είδους διαπραγμάτευση κάνατε εκεί ή πώς το θέσατε, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι την επόμενη μέρα βγήκε όλη η ΡΕΝ και είπε ότι δεν υπάρχει θέμα. Δεν, σε μια επιστολή που έστειλε δεν αναφέρθηκε ούτε καν στη λέξη ύφεση. Δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο του η λέξη ύφεση. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι πρέπει να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το λάθος παρά την παραδοχή. Και αυτό εμάς, κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι μας θυμίζει. Μας θυμίζει την περίοδο του Μεσαίωνα. Την περίοδο του Μεσαίωνα όπου όλοι βλέπαν ότι οι επιστήμονες κάνε προβλέψεις οι οποίες ήταν αληθινές, αλλά επειδή υπήρχε μια ανωτέρα δύναμη, έπρεπε η ανθρωπότητα να συνεχίζει να πιστεύει το λάθος και να εφαρμόζει το λάθος. Και έρχομαι τώρα και στις δικές σας ευθύνες. Όχι μόνο δεν θέσατε το θέμα, αλλά είπατε ότι η συζήτηση αυτή είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, είναι ακαδημαϊκή συζήτηση ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους? Είναι ακαδημαϊκή συζήτηση ότι έχουν κλείσει η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα, έχουν βάλει λουκέτο? Είναι ακαδημαϊκή συζήτηση ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους και έχουμε έλλειψη φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία? Είναι άραγε ακαδημαϊκή συζήτηση ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες στον τόπο μας που δεν έχουν να πληρώσουν να πάρουν πετρέλαιο θέρμανση να θερμανθούν και κρυώνουν? Είναι ακαδημαϊκή συζήτηση ότι έχουμε πάνω από 5.000 αυτοκτονίες σε αυτόν τον τόπο? Κύριε Υπουργέ, σέβομαι ότι είστε ακαδημαϊκός, αλλά όταν ασχολείστε με την εφαρμοσμένη πολιτική, όλα αυτά δεν είναι ακαδημαϊκή συζήτηση. Ξέρω, θα φτιάξουν διδακτορικές διατριβές πάνω σε αυτά που κάνετε. Αλλά επιτρέψτε μου, αυτή η αναφορά σας ήταν άστοχη, δεν είναι ένα ακαδημαϊκό ζήτημα, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και έρχομαι στην ουσία. Ο κύριος Ρεν είπε ότι οι επιπτώσεις από το λάθος στους πολλαπλασιαστές είναι οριακές και άνευ σημασίας. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Και αυτό είναι το βασικό ερώτημα της σημερινής μου ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό που θα απαντήσετε εσείς. Και σας απαντώ με ειλικρίνεια αν συμφωνείτε ότι είναι άνευ σημασίας και οι επιπτώσεις είναι οριακές. Και βεβαίως, εάν συμφωνείτε με αυτό, τι πήγατε να πείτε στο Eurogroup? Τι ακριβώς θέσατε στο Eurogroup? Και τέλος, θέλω να σας πω, θα έχω τη δυνατότητα και στη δευτερομιλία, το ουσιαστικό αυτό που αφορά την κοινωνία είναι ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει και είναι λάθος. Τι σημαίνει? Ότι έρχονται στον ορίζοντα νέα μέτρα. Αυτό σημαίνει. Και θέλω μια ειλικρινή τοποθέτηση επ' αυτού, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ.